Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να σας δείξω αυτό το υπέροχο σχέδιο για σάλι. Από ό,τι βλέπετε αποτελείται από παφ και την γνωστή μας πλέξη Σολομών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη φοβάστε αυτή την πλέξη. Είναι πάρα πολύ ωραία και εντυπωσιακή πλέξη. Θα το ανεβάσω σε ένα από τα τρία κανάλια από ό,τι γνωρίζετε. Θα υπάρχουν υπότιτλοι για τις φίλες μου στο εξωτερικό, καθώς και επίσης αν θέλετε μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να παρακολουθήσετε το βίντεο. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Πάμε να το αρχίσουμε. Κορίτσα, θα πάρετε νήμα που είναι για σάλι ή εσάρπες και το αντίστοιχο βελονάκι. Καλό είναι να ρωτάτε τα καταστήματα να σας προμηθεύουν νήματα, διότι υπάρχουν καινούργια νήματα στην αγορά, βγαίνουν συνέχεια και από εκεί και πέρα να ψάχνετε καλά την ποιότητα. Θα πάρουμε την κλωστή μας, γύρω από τα δύο μου δάχτυλα θα κάνω ένα μαγικό κύκλο. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω την κλωστή μου και στη συνέχεια θα πάω να ασφαλίσω την κλωστή μου και θα τραβήξω επάνω ώστε να πάω να κάνω παφ. Πήρα κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα πάρω με το ράμφο στην άλλη κλωστή, θα τη φέρω μέσα στον κύκλο μου και πάνω θα πάρω κλωστή, θα ξαναμπω μέσα. Αυτό θα το κάνω τρεις φορές. Το έχω κάνει ήδη τρεις. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω κλωστή τις άλλες μου δύο. Στη συνέχεια θα κάνω και άλλη μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, πάλι την black spuff. Μία, δύο και μία τρεις. Θα κλείσω όλες τις θηλιές μου μαζί, θα πάρω κλωστή να κλείσω και τις άλλες μου δύο και πάω να κάνουμε και άλλες δύο αλυσίδες, ώστε να πάρουμε κλωστή, να πάμε μέσα και να πάμε να κάνουμε την black spuff. Μία, δύο και μία φορά τρεις. Θα πάρω κλωστή να κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και μετά τις άλλες μου δύο. Βλέπετε, τώρα θα τραβήξω την κλωστή μου πάρα πολύ καλά ώστε να σφίξει για να μην μου ξυλωθεί και θα γυρίσω το πλεκτό μου ώστε να πάω να κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Θα πάρω κλωστή, θα πάω εδώ στην τρυπίτσα και θα κάνω παφ. Τρεις φορές έκανα 1, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα εφόσον έχω πάρει κλωστή, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα πάρω την από κάτω μου κλωστή και θα τη φέρω μπροστά. Θα πάρω κλωστή και θα περάσω από όλες μου τις θηλιές, θα πάρω κλωστή να κλείσω τις άλλες μου δύο, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα, ώστε να ξανακάνω πάλι το παφ μου. Θα παίρνω δηλαδή κλωστή στο βελονάκι, θα μπαίνω μέσα, θα τραβάω και θα παίρνω κλωστή τώρα να κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις τελευταίες μου. Τώρα θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να πιάσω την κλωστή μου τις δύο και τη μία εδώ που τις αρχίνησα. Θα πάρω την κλωστή τώρα επάνω, βλέπετε, την έβαλα από κάτω, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και τώρα αφού την πέρασα θα βάλω στη μέση εδώ ενδιάμεσα το βελονάκι μου ώστε να ξαναπάρω κλωστή, να την ξαναφέρω μπροστά και να πάρω κλωστή να κλείσω και τις δύο μου θηλιές μαζί. Στη συνέχεια ξανατραβάω. Βλέπετε, κρατάω πάντα εδώ που έχω τον κόμπο που έκανα το άριχτα. Παίρνω κλωστή, την περνάω μέσα από τη θηλιά μου. Τώρα έτσι πως την έχω περάσει ενδιάμεσα στη μία και στις δύο, στη μία μου κλωστή και εδώ που έχω τις δύο, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα πάρω με το ράμφος, θα τη φέρω μπροστά ώστε έχω δύο θηλιές πάνω στο βελονάκι, βλέπετε, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο με ένα άριστο. Θα πάρω τώρα και θα πάω εδώ στην τρυπίτσα και θα πάω να κάνω την πλέξη παφ. Δηλαδή ό,τι έκανα εδώ θα το κάνω και εδώ. Μία, δύο, τρεις φορές θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω τις άλλες μου δύο, βλέπετε, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο ώστε να ξανακάνω πάλι την πλέξη παφ. Πάντα τρεις φορές. Αυτό είναι ανάλογα και στο σχέδιο, κορίτσα. Μπορεί μερικές φορές να έχουμε τρεις φορές να μπούμε, μερικές φορές μπορεί να έχουμε και πέντε. Θα γυρίσω το πλεκτό μου ώστε να πάω να κάνω πέντε αλυσίδες. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε.
Θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα πάω να κάνουμε πάλι την black spuff. Μία, δύο και μία τρεις φορές. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω τις άλλες μου δύο. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι. Παφ, ένα, δύο και μία τρεις. Θα πάρω κλωστή όλες μου τις θηλιές μαζί και μετά τις άλλες μου δύο. Βλέπετε τι ωραίο αρχίζει και δείχνει. Τώρα, μία φορά θα κάνω την πλέξη σολομό. Θα πάω ψηλά, θα κρατήσω και τη μία μου κλωστή και την άλλη ακριβώς εδώ που έχω το ένωμα. Θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά και τώρα το βελονάκι μου ενδιάμεσα στη μέση θα τραβήξω, να φέρω μπροστά την άλλη μου κλωστή και τώρα θα πάρω κλωστή να κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στο άριχτό μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4 και 1, 5, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα εδώ πάλι, εδώ που έχω το άριχτο και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Βλέπετε, συνεχίζω να κάνω πάλι την μπλέξη του σολομόνου. Ψηλά, κρατάω και τη μία μου κλωστή και τη δεύτερη. Παίρνω κλωστή τώρα και την περνάω από μέσα και τώρα από ενδιάμεσα στη μία και στις δύο. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω με το ράφο στην κλωστή, τη φέρνω μέσα σα από την τρυπίτσα και τώρα θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές μαζί. Θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ και θα κάνω την μπλέξη παφ. Μία, δύο, τρεις φορές. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω και τις άλλες μου δύο. Συνεχίζω με τις δύο μου αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα ξανακάνω πάλι την μπλέξη παφ. Κόριτσα, τα βίντεο που γνωρίζετε θα τα βρίσκετε τη συνέχεια τους ή κάτω στο βίντεο αν τα έχω ενημερώσει ή μέσα σε playlist. Θα γυρίζω και θα κάνω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, θα πάρω κλωστή εδώ στην τρυπίτσα πάλι την μπλέξη παφ. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, μετά τις άλλες μου δύο. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα ξαναμπω, θα ξανακάνω πάλι την μπλέξη παφ. Τρεις φορές. Θα πάρω κλωστή όλες μου τις θηλιές, βλέπετε. Πάμε να κάνουμε πάλι την μπλέξη σολομόνου μόνο. Είδατε, τράβηξα ψηλά. Κρατάω και τη μία και την άλλη εδώ που άρχισα. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου. Και τώρα, το βελονάκι μου ενδιάμεσα στη μία μου. Στη μία μου κλωστή και στις δύο, στη μέση, ώστε να πάρω με το ράμφο μου κλωστή, να τη φέρω μπροστά, ανάμεσα στην τρυπίτσα, να πάρω κλωστή, να κλείσω. Και τώρα θα πάρω κλωστή και πάνω εδώ στο ποδαράκι θα κάνω ένα ποδαράκι και θα πάρω κλωστή μέσα εδώ. Στο βέ μου θα κάνω 8 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και ένα 8. Και ένα αυτό που έχω τώρα 9. Άρα θα πάρω κλωστή, θα πατήσω και πάνω στο ποδαράκι, ώστε να έχω συνολικά 10 ποδαράκια. Βλέπετε? Τώρα τραβάμε πάλι. Κρατάμε και τις δύο και τη μία μου κλωστή. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά. Τώρα γυρνάω το βελονάκι μου προς τα κάτω ώστε να μπει ενδιάμεσα στην τρυπίτσα. Τραβάω με το ράμφος να φέρω την κλωστή μου μπροστά και παίρνω κλωστή ώστε να κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ και θα κάνω πάλι την black spuff. Δύο και μία φορά τρία. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω και τις άλλες μου δύο. Βλέπετε? Δύο αλυσίδες. Παίρνω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο. Ένα, δύο και ένα τρία. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω τις άλλες μου δύο. Συνεχίζω, γυρίζω το πλεκτό μου. Πέντε αλυσίδες. Δύο, τρεις, τέσσερις και μία πέντε. Θα πάρω κλωστή. Ξανά εδώ με στην τρυπίτσα, παφ. Μία, δύο και μία τρεις. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα κλείσω τις άλλες μου δύο. Δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι την μπλέξη μου παφ. Τρεις φορές. Ό,τι κάναμε. Δηλαδή αυτά κορίτσια εδώ πέρα είναι επανάληψη. Τώρα τραβάω ώστε να κάνω την μπλέξη σολομών. Κρατάω εδώ, ακριβώς εδώ που άρχισα. Παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μου τις θηλιές μαζί
Και τώρα στη μέση τραβάω και κλείνω. Θα πάρω κλωστή και πάνω εδώ στο ποδαράκι θα κάνω πάθο. Μία, δύο, τρεις φορές. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί, θα πάρω τις άλλες μου δύο. Μία λυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα παράσω και δίπλα και θα κάνω και εδώ την πλέξη παφ. Τρεις φορές. Βλέπετε τι ώρα που γίνεται κορίτσα. Μία λυσίδα πάλι κορίτσα. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω δίπλα στο ποδαράκι και θα κάνω και εκεί πάλι την πλέξη παφ. Αυτό θα το κάνουμε κορίτσα να αλλάξει. Μία λυσίδα και θα πατάμε στο ποδαράκι ώστε να κάνουμε την πλέξη παφ μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Και όταν τελειώσω και φτάσω στο τελευταίο παφ πάνω στο ποδαράκι θα σας πω τη συνέχεια. Κορίτσα βλέπετε τελείωσα και το τελευταίο μου παφ. Τώρα πάλι την πλέξη σολόμων τραβάω, παίρνω κλωστή, περνάω μέσα. Μετά ξανά μέσα στην τρυπίτσα, τραβάω την κλωστή μου, κλείνω με άριχτο, θα πάρω κλωστή εδώ ακριβώς παφ. Δύο. Και άλλα τρία. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και μετά τις άλλες μου δύο. Βλέπετε τι ωραίο που αρχίζει και δείχνει. Δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο πάλι την πλέξη παφ. Ένα, δύο και μία φορά τρεις. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και μετά τις άλλες μου δύο. Θα γυρίσουμε το πλεχτό μας και πέντε αλυσίδες. Αυτές δεν τις ξεχνάω ποτέ. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα πάλι την πλέξη παφ. Δύο και μία τρεις. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και μετά τις άλλες μου δύο. Δύο αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο πάλι. Μία, δύο και μία τρεις. Θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και μετά πάλι τις άλλες μου δύο. Τώρα, τι θα κάνουμε, κορίτσια. Θα πάμε και θα τραβήξω επάνω ώστε να κάνω μία φορά την πλέξη σολομών. Συνεχίζω να το κάνω άλλη μία φορά την μπλέξη σολομών, άρα θα έχω δύο φορές. Θα πάρω κλειστά κλείσω και τις δύο μου θηλιές μαζί. Στη συνέχεια θα βάλω το βελονάκι μου εδώ στην τρυπίτσα, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο μία λυσίδα, θα περάσω δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. Αυτό κορίτσα θα το κάνουμε ένα λάξ, δηλαδή τη μία λυσίδα. Στην τρυπίτσα τραβάω, κλείνω με άριχτο, μέχρι να τελειώσουμε εδώ που τελειώνει το παφ μας. Κορίτσα, είδατε, κορίτσα έφτασα στο σημείο που σας είπα. Τώρα πάλι την μπλέξη σολομών δύο φορές. Μία και άλλη μία, δύο. Γιατί την έκανα, γιατί πρέπει να ξαναρχίσω να ξαναφτιάχνω το σχέδιό μου. Ώστε τώρα, τώρα που έκανα δύο φορές θα περάσω απέναντι, ώστε να κάνω το ίδιο που έκανα στην από κάτω μου σειρά, δηλαδή πάλι την μπλέξη παφ. Τρεις φορές, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές μαζί και μετά τις άλλες μου δύο. Δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα ξανακάνω πάλι την πλέξη παφ. Βλέπετε? Κορίτσα, εμείς θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος του βίντεο. Γεια σας για την ώρα.